Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για την τουριστική αγορά της Κύπρου η Ήπειρος, όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια της 24ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού Travel Expo Cyprus 2023, η οποία πραγματοποιήθηκε το περασμένο Απρίλιο στη Λευκοσία. Οι επαγγελματίες και το πολυπληθές κοινό της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη μοναδική ομορφιά της Ήπειρου, με ιδιαίτερη έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα της περιοχής. Στη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν επαγγελματικές συναντήσεις με τουριστικά γραφεία, καθώς και αεροπορικές εταιρείες, με τις πρώτες συμφωνίες να αποτελούν ήδη γεγονός. Στο περιπτέρω της περιφέρειας Ηπείρου βρέθηκε ο Υφυπουργός Τουρισμού της Κύπρου Κώστας Κουμής, ο οποίος και εγγενίασε την έκθεση μαζί με τον Έλληνα πρέσβη Ιωάννη Παπαμελετίου. Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ειδικών Μορφών Τουρισμού Ηλίας Γκαρτζονίκας, ο οποίος σε δηλώσεις του στο Ήπειρος TV1 αναφέρθηκε στους μακροχρόνιους δεσμούς μεταξύ Ηπείρου και Κύπρου, δεσμοί οι οποίοι αποτυπώνονται με τον καλύτερο τρόπο μέσω του αυξημένου ενδιαφέροντος από τουριστικούς πράκτορες και μεμονωμένους επισκέπτες. Η Κύπρος γενικώς είναι μια από αυτό που θα λέγαμε παραδοσιακή αγορά για την Ήπειρο. Η περιφέρεια Ήπειρου μέσα στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού αλλά και του μακροχρόνιου έδωσε παρόν και στην φετινή έκθεση της Κύπρου, την 24η, η Expo Cyprus, που μετονομάστηκε φέτος γιατί μέχρι τώρα ήταν γνωστή σε όλους μας ως ταξίδι στη Λευκοσία. Είναι μια αγορά που δίνει κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών στην Ήπειρο. Είναι μακροχρόνια άλλωστε και οι δεσμοί που έχουμε ως Ήπειρος, ως Γιάννενα και ως περιφέρεια Ήπειρου θα έλεγα εγώ με την Κύπρο. Δεσμοί και μορφωτικοί αφού εδώ στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου φοιτούν πολλοί Κύπροι φοιτητές. Υπάρχουν δεσμοί αίματος, θα θυμίσω ότι στα Γιάννενα σκοτώθηκε την περίοδο για την απελευθέρωση των Ελλήνων ο δήμαρχος της Λεμεσού και από τότε έχουν αδελφοποιηθεί τα Γιάννενα και με τη Λεμεσό μα και αργότερα με την Αγία Νάπα έχοντας πολύ σημαντικές συνεργασίες και φυσικά στο επίπεδο του τουριστικού που εδώ και χρόνια έχουμε τη χαρά να δεχόμαστε επισκέπτες από την Μεγαλόνησο. Το ιδιαιτερότητα φέτος που αντικρίσαμε και εμείς που γνωρίζουμε τη συνέχεια αυτά τα χρόνια με τη Μεγαλόνησο είναι ότι δείξαν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Δηλαδή μέχρι τώρα ήταν σύνηθες η αγάπη τους και η επιθυμία τους για τη θάλασσα ή για τον θρησκευτικό τουρισμό. Τώρα όμως προσθέθηκαν και η επιθυμία τους να γνωρίσουν και λίγο την άλλη Ήπειρο μέσα από τις δράσεις στο εναλλακτικό πεδίο. Όλοι μαζί δουλέψαμε ομαδικά, η Διεύθυνση Τουρισμού υπό τις οδηγίες του Περιφερειάρχη και φυσικά της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου. Συνεργαστήκαμε με φορείς και δήμους επαγγελματίες από την Ήπειρο, με το Δήμο Ιωαννιτών, με επιχειρηματίες του εναλλακτικού τουρισμού, ξενοδόχους, όλοι μαζί όπως κάνουμε και συνήθως στις εκθέσεις τα τελευταία χρόνια. Προωθήσαμε την Ήπειρο ως ενιαίο ταξιδιωτικό προορισμό για όλο το χρόνο που μπορεί σε ελάχιστο χρόνο να συνδυάσει μοναδικά το βουνό με τη θάλασσα, δηλαδή τις ακτογραμμές τις βραβευμένες μέχρι τη δεύτερη και τέταρτη κορφή της Ελλάδας με ό,τι μπορείς να βρεις ανάμεσα και τις τέσσερις εποχές του έτους και φυσικά μετά από το γενικό αυτό το μότο και το brand name της Ήπειρου επικεντρώθηκαν και οι φορείς οι επαγγελματίες, ειδικότερα στα του οίκου τους, θα λέγαμε. Είμαστε ευχαριστημένοι από την έκθεση αυτή, άλλωστε έδωσε τα σημάδια της και από πέρυσι που ξαναξεκινήσαμε μετά την πανδημία και ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Αισιοδοξούμε ότι θα προχωρήσουμε τη συνεργασία αυτή και θα συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι και περιοχές της Ηπείρου και επαγγελματίες. Το περιπτέρω της περιφέρειας Ηπείρου, που ήταν συνεκθέτης του ΕΟΤ, επισκέφθηκαν εκτός του Υφυπουργού και του Πρέσβη ο Ηπειρώτης Ταξίαρχος Χρήστος Χιόρεντας και ο προϊστάμενος γραφείου Κύπρου του ΕΟΤ Πέτρος Αγάνας. Η περιφέρεια φιλοξένησε στο περιπτερό της επαγγελματίες του τουρισμού από την Ήπειρο, αιρέτους και υπηρεσιακούς εκπροσώπους του Δήμου Ιωαννιτών και του Οργανισμού Σπηλαίου Περάματος. Την έκθεση επισκέφθηκαν περισσότεροι από 12.000 Κύπριοι και ξένοι, καθώς και πλήθος τουριστικών πρακτόρων και εκπρόσωποι αεροπορικών εταιριών.